αγόρι μου απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά μα το κλάδα, μα το κλάδα και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα και με το πόνο δείχνησα γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του και τα ζεστά, και τα ζεστά του χέρια. Αγόριου απέναντι, πείτε του πως το θέλω να μου έρθει τα μεσανύχτα, μεσανύχτα και δίπλα μου να πέσει και ως τα ξημερώματα να καίνε τα πατώ. Καρδιά του κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Μια θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Ώστε εσύ είσαι που θα οργανώσει το γλέντι, ε? Ναι, μάλιστα. Ναι. Και θέτε και εμένα. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο εκείνο το βράδυ, αν πάλι έχετε εμείς μισάς. Όχι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι εδώ. Φαίνεται. Όχι, αλλά αν είχες ξανάρθει θα σε θυμόμουν. Μάλιστα. Άσε που αν είχες ξανάρθει θα με θυμόσουν και εσύ. Ναι. Αχα. Ναι. Πάντως. Ωραίο. Ποιο απ' όλα. Το μαγαζάκι σας. Καλό είναι. Ναι. Τραγουδάκι μου πώς φάνηκε. Εξαιρετικό. Και αυτό εξαιρετικό. Λέω καλύτερα το μελαχρινάκι, μυστικέ μου έρωτα. Το έχω αυτά τα μάτια σου στις γυαλάνι, είναι το φόρτε μου. Ναι. Βλέπω έχετε μεγάλο ρεπερτόριο. Καλά. Το ρεπερτόριό μου είναι το δεύτερο πράγμα για το οποίο είμαι γνωστή στην Τρίπολη. Για το πρώτο φαντάζομαι. Ορθώς φαντάζεσαι. Μάλιστα. Πού να μ' ακούσεις να σου λέω και το θα σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα να μάθεις, θα σου κάνω εγώ ιδιαίτερα μαθήματα να πάθεις. Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Αρσένια. Άδε καλέ. Λοιπόν, ναι. Κάτσε τώρα να σε στείλω στο φέρετρο. Πού να με στείλετε. Α, ναι, με συγχωρείς. Ξέχασα. Εσύ είσαι της κουλτούρας. Ναι, βέβαια. Ναι. Φέρετρο εδώ, λέμε το πρώτο τραπέζι. Α, μάλιστα. Να σου στείλω και ταξίδια. Α, ταξίδια μου είναι οπωσδήποτε, γιατί μου τελειώνει και αυτό. Ένα ποτάκι θα ήταν ό,τι έπρεπε, ναι. Ένα σκοτσέζο. Ναι, βέβαια. Μόνο πείτε μου, σας παρακαλώ κάτι. Η κλίση στομάχου είναι μέσα στο λογαριασμό. Καλά. Το ότι μ' αρέσουν οι άντρες γενικώς, εντάξει. Οι έξυπνοι άντρες όμως είναι το καλύτερό μου. Ναι. Συνεράτε! Διατάξτε κύριε αρχιμαντιστά! Κουλάρισε ρε! Κουλάρισε! Στο στρατό είμαστε! Έλα σήκω! Εμείς πάμε μέσα! Έτσι! Και εσύ περίμενε εδώ να τα συζητήσετε μετά με την. Μάλιστα κύριε αρχιμαντιστά! Α, να σου πω! Κοίτα να είσαι φρόνιμος! Μην απλώς είχα χέρι σε κανένα καρσόνι, γιατί εδώ οι τριπολιτσότες δεν χαμπαριάζουν, έτσι! Δεν μου λες μωράκι μου, τα πήρες τα καλούδια που σου σήλα το πρωί με την περίπολο, ε? Α, ναι, ευχαριστώ. Κάπου εδώ δεν υπήρχε μία φωτογραφία μου. Ναι.
Την πήγα όμως στο σπίτι για να σε βλέπω το πρωί μόλις ξυπνάω. Αλήθεια, Χαρούλα μου. Να σε θάψω, μωρό μου. Εντάξει, εντάξει, Χαρούλα, μη σε αγχωριέσαι, αγάπη μου. Αύριο μαζί με το λάδι και τα αυγά θα σου στείλω και μια φωτογραφία μου να την έχεις να με χαίρεσαι εδώ μέσα. Μην το ξεχάσεις όμως και με πικράνεις και δεν μπορώ να τραγουδήσω το βράδυ. Κορμάρα μου είσαι. Να σου πω, εκείνος ο στρατιώτης σου, τι τύπος είναι? Ποιος, ο Σιδεράτος? Ναι. Μεγάλη αδέρφου. Ψέματα. Να μην ξαναχαρώ το κορμάκι σου, μωρό. Και δεν του φαίνεται. Πώς να του φανεί, μέσα στα σκοτάδια? Πού να καταλάβεις? Άμα βγει το πρωί και τον χτυπήσει ο ήλιος, τότε θα δεις. Κρίμα. Κρίμα. Μην μου πεις ότι σου γυάλισε αυτή η μπουμπού. Καλέ, σιγά τον ασχημάντρα. Κρίμα, λέω για το στράτευμα. Που δεν θα μπορεί να βασιστεί πάνω του. Ναι, αλλά μπορούμε εμείς, ξέρεις. Ξέρεις, αυτός είναι πάρα πολύ καλά κυκλωμένο άτομο. Είναι στην Αθήνα, καλλιτέχνης, στην τηλεόραση, κατάλαβες. Και μπορεί να σε βοηθήσει, μωρό μου. Και γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί θα το κάνει? Για τον κρατάω εγώ στο χέρι μου, τον έχουμε στο χέρι μου εγώ. Αν δεν σε βοηθήσει, του έχω πει, θα τον κάνω βούκινο. Και γιατί λες να του βγει και το κούνιο τράμπαλο? Πού να ξέρω. Καλά το πες. Πού να ξέρω όμως εγώ, ξέρεις, δεν τον κοίταζε καμία και αυτός το άρχισε, συγκοπτική γραπτική. Α, ναι. Μου είπε το αφεντικό σου ότι θα με πας με τον τζιπ στο σπίτι. Μάλιστα. Τελειώνω σε κανένα μισάωρο, ε. Μάλιστα. Να σου πω. Ναι. Σ' αρέσει το φουστάνι μου? Εντάξει, καλό είναι. Α, ζηλεύεις? Παρακαλώ. Λέω, θα ήθελες να φορέσεις και εσύ κάτι τέτοιο. Δεν σας αντελήφθη. Στα αδερφούλα, λοιπόν. Α, μάλιστα. Σας τα πρόλαβε, ε. Κρίμα. Γιατί αν αρχίσουν και οι ωραίοι άντρες να το γυρίζουν στο τσιφτετέλι, εμείς θα απογίνουμε. Τι να σας πω, εσείς ξέρετε. Η Σαρπαρινιά με για γάτα. Άκουγε. Μόνο που ξέρετε, στην περίπτωσή σας οι γκέι είναι αναγκαίοι. Άδικο πάντως. Ποιο πράγμα? Τίποτα, λέω που έχει πανσέλινο απόψε και θα πάω μόνο μου στο σπίτι. Και είχα άλλα σχέδια για μας. Έχει πανσέλινο απόψε. Ένα και δύο και τρία, τέσσερα. Λοιπόν, έλα, συγκεντρώσε λίγα, πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά, ρε. Σίγουρα, πάμε και. Έγινε, και. Ένα και δύο και τρία, τέσσερα. Το πιέσες, θες να το κάνεις μια φορά μόνη σου? Δεν αυτό και. Ένα και δύο και τρία. Λοιπόν, εδώ σου πω τη λίστα με τα τραγούδια που θα πει στη γιορτή. Άραξε, έχω εγώ ειδικά τραγούδια για την περίσταση. Ναι, για λέγε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με το «Κάποια μάνα να στενάζει». Και αυτό μάλιστα το αφιερώσουμε στη μανούλα σου, ε, λες. Καλά. Και να συνεχίσουμε με το «Είμαι άντρας», λέμε τώρα. Και το «Κέφι μου θα κάνω». Και το εκδηλώθηκε στο γονίδι. Να σου πω, κοριτσάκι, κόφτω. Κόφτω γιατί αλλιώς. Αλλιώς τι, ρε Ρουλή? Αλλιώς θα... Α, το γοριλάκι μου. Διατάξτε! Κάτσε κάτω, μωρή ερμητά, παίξες. Καλά. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στο «Οι άντρες περνούν μαμά» της Χαρούλας. Τι να σας φέρω, παιδιά? Ένα ουίσκι, φίλε, σε παρακαλώ. Με κόκα? Όχι, straight. Φαντάζομαι ότι είναι και το μόνο straight πράγμα που παίρνεις, ε. Άσε, θα παραγγείλω εγώ, μωρό μου. Λοιπόν, Νικόλα, τσάκα μια τεκίλα με λεμόνι και για τα γόρια από εδώ ένα λικεράκι. Έγινε. Υπομονή, Αποστολή. Υπομονή.